Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα τηλεδιάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα, που το κάνουμε από απόσταση, αν και δεν μένουμε πια στο σπίτι, εντούτοις, για να ολοκληρωθεί το εξάμηνο με ασφάλεια για όλους μας, κρατάμε αυτές τις αποστάσεις. Έχω ανοίξει το chat, σε περίπτωση που θελήσετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα. Σήμερα θα δούμε θέματα σχετικά με τη χρονοδρομολόγηση, που είχαμε αφήσει στην προηγούμενη διάλεξη και θα δούμε και κάποια θέματα σχετικά με συστήματα αρχείων, σκληρούς δίσκους και πώς διαχειρίζονται αυτά από το λειτουργικό σύστημα. Αλλά πριν πάμε στα μαθήματα της θεωρίας, ας δούμε κάποια infographics και σχετικό πληροφοριακό υλικό που μου το έστειλαν, είναι αλήθεια, σχετικά με τις ανάγκες που έχει μια συγκεκριμένη χώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Κόσοβο. Μου έστειλαν αυτό το infographics συνάδελφοι, προκειμένου να σας δείξω ότι υπάρχει ανάγκη και σε ευρωπαϊκές χώρες και για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκομίζεται από το τμήμα. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι hardly to be found, είναι δύσκολα αυτά τα skills να τα βρει κάποιος. Τι skills, όπως software development, IT services, ασφάλεια, hardware, industrial, δίκτυα και άλλα. Άρα το πιο δύσκολο είναι το software. Γενικά, οι προγραμματιστές, ξέρετε, έχουν μεγάλη ζήτηση και στο Κόσοβο δεν είναι εξαίρεση, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Σας έχω πει και στην Ελλάδα κατά διαστήματα μου έρχονται ανακοινώσεις από εταιρείες που ζητάνε προγραμματιστές, και όχι μόνο προγραμματιστές βέβαια, ζητάνε άτομα που έχουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που σας διδάσκουμε σε αυτό το τμήμα. Για παράδειγμα, τις προάλλες από και μεγάλη εταιρεία της Κοζάνης μου ζήτησαν κάποιον που να ξέρει από διαχείριση συστημάτων, sysadmin, το οποίο βέβαια δεν έχω κάποιον να του προτείνω αυτή τη στιγμή. Εννοείται να έχει τελειώσει το πτυχίο του για να προσληφθεί ως μηχανικός, όχι για πρακτική π.χ. Λοιπόν, ας δούμε θέματα που χρειάζονται στο IT. Βλέπουμε στο εμπόριο 78%, άρα αρκετοί προγραμματιστές απαιτούνται στο e-commerce, CRM, το Customer Relationship Manager, ασφάλεια 41%, επικοινωνίες και ούτω καθεξής. Σχετικά με την ασφάλεια, αυτά που απαιτούνται είναι να ξέρουν ασφάλεια και γενικότερα στο σχεδιασμό, πώς να σχεδιάζει ένα σύστημα ασφαλές, security by design όπως αναφέρουμε, πώς να μπορεί να ρυθμίσει κάποιος, για παράδειγμα το firewall. Ξέρετε, το firewall γενικότερα θέλει αρκετή καλή γνώση του δικτύου. Για παράδειγμα, μπορώ να σας δείξω στο Zafora το firewall που χρησιμοποιώ, το οποίο δεν έχει προκύψει μέσα σε μια νύχτα. Συνεχώς το βελτιώνω, συνεχώς εξετάζω πιθανές αστοχίες του συστήματος και συνεχώς προσθέτω εντολές. Άμα το δούμε λοιπόν, το IPFW είναι στο FreeBSD. Βέβαια, κανονικά, τώρα σας δίνω internal information, αλλά φαντάζομαι ότι θα μείνει μεταξύ μας και μεταξύ των ατόμων του YouTube, δεν θα διαρρέψει παραπέρα. Να σας δείξω λοιπόν το firewall που προστατεύει το σύστημα. IPFW, show more. Ωραία, θα σας δείξω λοιπόν. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι οι εντολές διαφοροποιούνται κατά διαστήματα. Και κοιτάξτε όλες αυτές τις εντολές. Όλες αυτές τις εντολές που συνδέονται με το firewall, για παράδειγμα, πρέπει να μπορεί κάποιος να τις καταλάβει και να τις δικαιολογήσει. Για παράδειγμα, να σας πω μια εντολή. Σε αυτή την εντολή επιτρέπεται όλη η κυκλοφορία από το εσωτερικό δίκτυο του κτηρίου K2. Και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν πάρα πολλές εντολές αυτές. Τις έχω εξετάσει, τις έχω τοποθετήσει. Όλες έχουν ένα λόγο ύπαρξης. Θέματα σχετικά με το IPv6. Για παράδειγμα, έχω κάποιες εντολές deny,
deny σημαίνει απόρριψε τις επικοινωνίες που έρχονται από π.χ. την broadcast διεύθυνση, από το μηδέν. Κάποιοι hackers θα μπορούσαν να στέλνουν πακέτα χωρίς κάποια διεύθυνση πηγής και να είναι το 000. Deny διευθύνσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει κάποια στιγμή, έχουν προσπαθήσει, έχουν επιτεθεί σε συστήματα του πανεπιστημίου και μπήκανε μόνιμα στην blacklist. Για παράδειγμα, βλέπετε κάποιες διευθύνσεις όπου έχω ολόκληρα υποδίκτυα κιόλας, γιατί ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να αλλάξει IP, να κάνει reboot το modem του και να πάρει άλλη IP. Οπότε το κάθετος 16 έχει ως συνέπεια να απορρίπτει διευθύνσεις που ανήκουν στο εύρος των 65.536. Δηλαδή αυτή η καταχώρηση απορρίπτει 65.536 διευθύνσεις. Bad host. Και αυτά μπαίνουν όλα αυτόματα. Υπάρχει μια αυτοματοποίηση. Δηλαδή δεν κάθομαι εγώ ένα-ένα να τα προσθέτω. Έχω προγράμματα που ανοιχνεύουν επιθέσεις και μπαίνουν. Άρα λοιπόν αυτό το firewall, βλέπετε, είναι χαμός. Άμα το δούμε πόσες έχει αυτή τη στιγμή το firewall, έχει 1.400 εντολές. 1.395 για την ακρίβεια. Εντολές που ρυθμίζουν το firewall του σερβερ του πανεπιστημίου και το οποίο ασφαλίζει το entry point του πανεπιστημίου. Δηλαδή κάποιος για να μπει μέσα στο τμήμα μας πρέπει να περάσει, όπως ξέρετε, από το Ζαφόρα. Δεν μπορεί να πάει στα υπόλοιπα υποσυστήματα. Για να γίνει αυτό λοιπόν απαιτείται ένα πολύ στιβαρό, πολύ αυστηρό firewall και αυτό είναι το firewall το οποίο το έχω αναπτύξει και συνεχίζω να αναπτύσσω κατά διαστήματα. Δηλαδή κοιτάω τα log files όπως απαιτείται να διαχείρισεις και εξετάζει και κάνω τις απαραίτητες βελτιώσεις. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια τα θέματα είναι και αρκετά ενδιαφέροντα αν θέλετε να ασχοληθείτε. Δεν θα διδαχτείτε κάπου για firewalls, αλλά κάποιος που τον ενδιαφέρει εσείς admin μπορώ να του δώσω κατευθύνσεις για να ασχοληθεί. Απαιτείται βέβαια πολύ καλή γνώση αυτών που μαθαίνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, λειτουργικά συστήματα, φλοιός, Unix και shell scripting. Πάρα πολύ. Αλλά εδώ είναι το firewall. IDS είναι Intrusion Detection System, δηλαδή να ανιχνεύονται προβλήματα, πιθανές εισβολές στα συστήματα. Και εγώ έχω βάλει, για παράδειγμα, Intrusion Detection System, όπου μόλις βρει ότι κάποιος, για παράδειγμα, κάνει λάθος login, πολλές φορές, αυτόματα μπαίνει σε blacklist όλο το υποδίκτυο κάθετος 16 που ανήκει. Και ούτω καθεξής. Security auditing, εννοείται, να κοιτάς την ασφάλεια, να κοιτάς κατά πόσο το auditing είναι έλεγχος, κατά πόσο κάτι έχει ανασφαλεί δικαιώματα, για παράδειγμα. Έχω φτιάξει π.χ. σκριπτάκι που ελέγχει σε τακτική βάση τους servers και βρίσκει είτε αρχεία που έχουν προβλήματα, είτε καταλόγους που έχουν δικαιώματα πλήρης πρόσβασης, 777, και αυτό έχει ως συνέπεια κάποιος να μπορεί να το ίσως να χρησιμοποιήσει με μη θεμητό τρόπο. Ανάλυση των logs και offensive security. Από τις γλώσσες προγραμματισμού υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όπως φαίνεται, ίσως θα κάνω και zoom για να το δούμε και καλύτερα, σε JavaScripting, δηλαδή JavaScript. jQuery, React, Angular, Node.js κτλ. Java έχει μεγάλη ζήτηση. Java μαθαίνεται. Έχουμε στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος SQL, βάση δεδομένων, PHP, HTML και Python. Οι ανάγκες που υπάρχουν. Και κάποιος λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσει και να ενισχύσει τις γνώσεις του σε αυτές τις γλώσσες, να γίνει καλός προγραμματιστής και δεν θα έχει πρόβλημα στο μέλλον είτε πάει σε αυτή τη χώρα είτε και σε άλλες χώρες. Αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία είναι συμβατά και παρόμοια με στοιχεία που βλέπουμε και από άλλες χώρες. Απλώς μου έστειλαν αυτό την προηγούμενη εβδομάδα συνάδελφοι και μου είπαν ότι θα ήταν καλό ενδεχομένως να δούμε με τους φοιτητές μας αν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις και εγώ τους είπα ασφαλώς ναι, όλα αυτά τα μαθήματα τα καλύπτουν οι φοιτητές μας, άρα θα μπορούσαν εν δυνάμει να εργαστούν σε όλους αυτούς τους τομείς που έχουν τις ανάγκες. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν,
Θα σας δείξω ένα λειτουργικό σύστημα που είναι σε browser. Έχω εδώ τη σελίδα ανοιχτή. Η σελίδα είναι το osgs.org, δηλαδή λειτουργικό σύστημα OSGS σε JavaScript. Άρα σημαίνει εκτελείται όλο στο client, δηλαδή όλο στο browser μου, εννοείται θέλεις ένα υπολογιστή που να μπορεί να εκτελέσει έναν πολύπλοκο JavaScript κώδικα χωρίς να κρασάρει. Ας δούμε το check online demo. Καταρχήν μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Όπως βλέπετε, μέσα στο browser έχεις παράθυρα, μπορείς να κάνεις editor, όσοι και calculator έχουν τοποθετήσει. Και ας το δούμε κατευθείαν live. Check the online demo. Κατεβάζει κάποιους κώδικες στον client. Μάλλον αυτό είναι το χ. Ωραία. Αυτό τώρα που βλέπουμε είναι μέσα στο browser. Κοιτάξτε το. Είναι σε browser, δεν εκτελείται σε κάποια εξωτερική εφαρμογή. Δηλαδή, με έναν σύγχρονο browser που υποστηρίζει HTML5, μπορεί κάποιος να τον δει. Να δει αυτό το website. Development, για παράδειγμα, ή Shader. Μπορεί, για παράδειγμα, να γράψει κάποιες εντολές. Τώρα, αυτό φαντάζομαι θα είναι κώδικας σε C που μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να εκτελέσουμε. Games, παιχνίδια, γραφικά, multimedia, office. Εννοείται βέβαια ότι οι εφαρμογές που έχουμε στο λειτουργικό σύστημα το δικό μας, το Windows ή Mac αναλόγως, δεν μπορούμε να τις τοποθετήσουμε κατευθείαν σε αυτό το σύστημα. Όλα αυτά είναι γραμμένα σε JavaScript. Μόνο JavaScript εφαρμογές μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Έχει και ρυθμίσεις. Τώρα, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αυτό εδώ που βλέπουμε είναι λειτουργικό σύστημα? Τι μαθαίνουμε εμείς εδώ για τα λειτουργικά συστήματα? Η δικιά μου άποψη είναι ότι είναι μια επιφάνεια εργασίας. Δεν είναι λειτουργικό σύστημα, γιατί όπως ξέρετε, τα λειτουργικά συστήματα μας αφορούν θέματα σχετικά με διαχείριση μνήμης, διαχείριση πόρων, διαχείριση υλικού, προστασία, ασφάλεια. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι μια επιφάνεια εργασίας που σου δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσει εφαρμογές. Αν βέβαια θέλουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, θα έπρεπε να δούμε τον κώδικα, που νομίζω το παρέχουν και ελεύθερα, να δούμε κατά πόσο έχει τις βασικές υπηρεσίες που περιμένουμε από ένα λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, έχει διαχείριση μνήμης ή η διαχείριση μνήμης γίνεται από τα Windows. Έχει δυνατότητα προστασίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, μοιάζει για λειτουργικό σύστημα, αλλά δεν είναι το πλήρες πακέτο που ονομάζουμε λειτουργικό σύστημα. Είναι μια επιφάνεια εργασίας. Εντούτοις είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, όπως βλέπετε. Μέσα σε web browser μπορούμε να κάνουμε και minimize και κάπου εξαφανίζεται. Α, εδώ πήγε, στην μπάρα. Για να το κάνω minimize. Ναι. Okay. Τοποθετείται σε αυτή την μπάρα εργασίας. Έχει και την ώρα, όπως βλέπουμε. Έχει διάφορες λειτουργίες. Ωραία, αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα στο browser. Βρίσκεται στη σελίδα OSGS και μπορείτε να το κατεβάσετε, να το δείτε τι έχει κάνει κάποιος σε JavaScript. Γι' αυτό σας είπα, η JavaScript είναι μια γλώσσα πολύ δυνατή στον προγραμματισμό, όπως και οι άλλες γλώσσες. Το θέμα είναι να γίνετε καλή σε μία-δύο γλώσσες προγραμματισμού και μετά τις υπόλοιπες μπορείτε εύκολα να μάθετε να τις χρησιμοποιείτε. Πάντως, με ένα τέτοιο project, αυτός που το δημιούργησε δείχνει ότι έχει πολύ καλή γνώση της JavaScript και ανοίγει πόρτες. Δηλαδή, στο βιογραφικό σας, αν αυτός που το γράφει στο βιογραφικό ότι δημιούργησα ένα λειτουργικό σύστημα με JavaScript, τότε νομίζω ότι πολύ εύκολα θα βρει εργασία, εκτός αν έχει πολύ ψηλά τον πύχη ως προς θέμα των αποδοχών. Αυτό βέβαια με τον καιρό ρυθμίζεται. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Η class. Ξέρετε, στο E-Class υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα, το τι έχουμε να κάνουμε και βλέπουμε ότι την επόμενη εβδομάδα, 9/6, θα έχουμε την τελική εξέταση κώδικα. Άρα, θα πρέπει να παρακολουθήσετε και το MPA, το εργαστηριακό φροντιστήριο της επόμενης εβδομάδας για να ετοιμαστείτε, για να δείτε, να λάβετε κάποιες οδηγίες για το πώς θα γίνει η εξέταση. Για παράδειγμα, συζητάμε να κάνουμε την εξέταση με δυνατότητα παραπάνω από μιας ώρας, να έχετε αναλόγως το θέμα π.χ. 2 ή 3 ώρες να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Ένα θέμα βέβαια που
εμείς το λύνουμε σε 5-10 λεπτά. Οπότε το να σας δώσω πενταπλάσιο χρόνο νομίζω είναι λογικό. Ένα κώδικα σε C ή σε script C που να υλοποιεί κάτι. Οπότε να σας δω. Αναλόγως βέβαια τη δυσκολία του προγράμματος. Μπορεί τελικά να είναι μια ώρα, μπορεί να είναι και παραπάνω. Θα το δούμε. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει το θέμα. Και τι θέματα θα μπορούσαν να είναι. Έχω τοποθετήσει κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα αυτή την άσκηση, όπου δημιουργούμε πρόγραμμα σε πόζιξη, το οποίο χρησιμοποιεί memory mapping λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, είτε στο FreeBSD είτε στο Linux, για να ανοίξει το αρχείο. Αν δεν υπάρχει, το δημιουργεί με μέγεθος 1024 byte. Ο χρήστης προλογεί μια τιμή που αντιστοιχεί στην περίοδο επανάληψης και πηγαίνει σε κάθε διεύθυνση που διαιρείται ακριβώς με την περίοδο και τοποθετεί το χαρακτήρα που έχει δώσει ο χρήστης. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Αυτό σε μία ώρα θα μπορούσατε να το λύσετε. Γιατί όχι, θα το δούμε βέβαια τι θέμα. Κάποιο άλλο θέμα, για να έχετε κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα πιθανών θεμάτων κώδικα, να δημιουργήσει σενάριο φιλίου ή πρόγραμμα σε πόζιξη, το οποίο θα ζητάει από το χρήστη τον αριθμό των steps, των βημάτων δηλαδή από 2 ως 20, και την καθυστέρηση 1-5 σε δευτερόλεπτα, και θα τυπώνει το αντίστοιχο progress bar αρχικά με παύλες, οπότε η αρχική εικόνα θα είναι με παύλες και στη συνέχεια θα γίνονται χ, καθώς προχωράει πρόοδος. Αν κάποιος θέλει να δει πώς είναι αυτό το progress bar, σας δείχνω το βίντεο αυτό, μπορεί να φαίνεται λίγο θολό. Σε Shell Script το έχω δημιουργήσει και βλέπετε ότι γεμίζει αυτή η μπάρα με κόκκινα αστεράκια. Είναι ένα script που υλοποίησα σε Shell Script και προκειμένου να σας δείξω ένα demo της άσκησης. Και εκεί τελειώνει. Ωραία. Και αυτό, ένα θέμα. Αυτό για μισή ώρα είναι αυτό το θέμα, αν το έχουμε έτσι. Μπορεί βέβαια να γίνει και συνδυασμός, να γίνει π.χ. το progress bar σε memory map και να έχετε παραπάνω χρόνο. Ας δούμε και ένα τελευταίο κώδικα. Λοιπόν, δημιουργία διεργασίας που χρησιμοποιεί pipe, διασωλήνωση. Αφορά την διαδιεργασιακή επικοινωνία. Η διεργασία χρησιμοποιεί νήματα βέβαια. Άρα έχουμε και διεργασίες και νήματα. Και βλέπετε ότι ένα νήμα γράφει, ένα άλλο διαβάζει και ένα τελευταίο περιμένει input από το χρήστη. Και μας αναφέρει κάποια μηνύματα, π.χ. διάβασα αυτή τη τιμή, έγραψα αυτή τη τιμή. Εννοείται πάντα ότι βάζουμε την παράμετρο παύλα WALL, warnings all, είτε στο Clang είτε στο GCC9, για να ζητήσουμε από το μεταγλωτιστή να μας εμφανίσει όλα τα προβλήματα του κώδικα. Γιατί μερικές φορές δεν τα εμφανίζει. Να μάθετε λοιπόν πάντα να έχετε show all warnings, αν έχετε για παράδειγμα κάποιο άλλο πρόγραμμα αντίστοιχο για GCC ή Clang, για παράδειγμα μπορεί να έχει το VS Code κάποιος. Εκεί πέρα έχει ένα checkbox που ενεργοποιεί όλα τα warnings. Αυτό ήταν ένας άλλος κώδικας, ενδεικτικός, και ήθελα να σας δείξω και αυτό το Unix Continuous Timeline. Στο οποίο υπάρχει ένα αποθετήριο στο GitHub, όπου έχουν τοποθετηθεί αρχεία του κώδικα από, βλέπετε εδώ, 1971, για 1970. Όχι, last commit. Και πιο παλιά πρέπει να είναι αυτά τα αρχεία. Άμα δούμε το Unix History, αναφέρει, είναι από το 1970, δηλαδή η πρώτη έκδοση του Unix, 2.500 γραμμές κώδικα για τον πυρήνα, 26 εντολές, μέχρι το 2017. Δηλαδή, συνεχόμενες βελτιώσεις κατάφεραν αυτοί που το υλοποίησαν αρκετά άτομα, βλέπετε εδώ τα acknowledgements. Βασικά, ο in charge, ο καθηγητής που το έκανε ήταν ο Διομήδης Πινέλης,
πολύ καλός καθηγητής που ασχολείται με αυτά τα θέματα και με μια ομάδα μεγάλη, ένα έργο πολλών ετών για να συγκεντρωθεί όλη αυτή η πληροφορία, κατάφεραν και την τοποθέτησαν σε αυτό το GitHub. Και βλέπετε λοιπόν ότι έχει από το Epoch, υπενθυμίζω, είναι η εποχή και είναι η περίοδος που ξεκίνησε να υπάρχει το Unix, αν λέμε τότε που γεννήθηκε το Unix, εποχή. Γι' αυτό μερικές συναρτήσεις, για παράδειγμα όπως η Clock Get Time, επιστρέφει τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από το Epoch, δηλαδή από το 1970, από τότε. Και βλέπετε όλα αυτά τα λειτουργικά συστήματα, δηλαδή κώδικα από αυτόν που χρησιμοποίησαν άλλοι και κάναν το PDP-7, μετά V1, V2, V3, πριν ακόμα ονομαστήκαν Unix, κάποια στιγμή BSD1, 2, 3, 4, όλες τις εκδόσεις. Αυτές είναι εκδόσεις που συνδέονται με τις προηγούμενες, ξέρετε. Δεν είναι πήραμε copy-paste του κώδικα και τον πετάξαμε. Δηλαδή βρήκε, ας πούμε, το αρχείο kernel.c, το πρώτο του Epoch, είχε κάποιες τροποποιήσεις και έγινε PDP-7, κάποιες άλλες τροποποιήσεις V1 και το καθεξής. Οπότε μπορούμε να δούμε και τα diffs, τα differential αρχεία, τις διαφορές που έχει μία έκδοση από την άλλη, τι γραμμές κώδικα έχουν προσθεθεί. Είναι σε μία συνεχόμενη σειρά. Μπορούμε να πάμε και να κάνουμε trace back, να δούμε πότε τοποθετήθηκε η κάθε συνάρτηση σε αυτό το λειτουργικό σύστημα. Και φτάνει και μέχρι το FreeBSD 11. Μπορεί κάποιος να το κάνει check out, είναι βέβαια τεράστιο, 1,5 GB. Μπορούμε να δούμε το visualization αυτού. Έχει ένα YouTube ωραίο που δείχνει πώς δημιουργούθηκαν, και θα κάνω τώρα το share. Οπ. Δεν είναι πλέον διαθέσιμο βέβαια. Ήταν πέρσι όμως. Πια δεν το έχουν διαθέσιμο, το visualization πολύ διαφορετικό. Έδειχνε σιγά σιγά, δηλαδή, μια τελίτσα που ήταν αρχικά το Epoch, μετά έβγαζε μια γραμμή που δημιουργούσε το επόμενο σύστημα. Αυτή η γραμμή ενδεχομένως έκανε μια γραμμή που δημιουργήσε το ένα σύστημα και άλλη και γινόταν ένα δέντρο μεγάλο, όπου έδειχνε από την ρίζα, από το root, από το Epoch, πώς έγιναν πάρα πολλά κλαδιά, γιατί εννοείται ότι αυτά, εδώ πέρα τα λειτουργικά συστήματα, δεν είναι σε μια συνεχόμενη γραμμή. Όλα αυτά είναι κλαδιά. Δηλαδή, ένα κλαδί δημιούργησε το RIS, ένα άλλο το BSD, ένα άλλο το 386 και το καθεξής, και δημιουργείται ένα μεγάλο δέντρο, το οποίο βέβαια το visualization δεν είναι πια διαθέσιμο. Άρα, κάποιος που θέλει να μελετήσει την ιστορία των λειτουργικών συστημάτων και ίσως να κατανοήσει καλύτερα κάποια θέματα, κάποιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, μπορεί να το δει. Βλέπετε ότι έχει αρχεία, για παράδειγμα, 51 years ago. Αν δούμε εδώ πέρα, ας ανοίξω ένα κώδικα που είναι 51 ετών, ήταν σε assembly, καθαρά σε assembly. Στην αρχή ξεκίνησαν με assembly και μετά κάποια στιγμή με το Ρίτσι που έγραψε το βιβλίο για τη C και τη C, είχε ως συνέπεια να μεταφερθεί η ανάπτυξη των περισσότερων τμήματων των λειτουργικών συστημάτων σε C. Βλέπετε βέβαια, assembly, βέβαια δεν είναι assembly που έχουμε δει στο μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών, δηλαδή για την 86 αρχιτεκτονική, δεν υπήρχε πριν το 70, δεν υπήρχε 86 αρχιτεκτονική, και είναι οι εντολές assembly για το PDP 7. Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο, το είδαμε και αυτό, και μπορούμε να δούμε και αυτό εδώ το αρχείο, το οποίο τι γίνεται. Κάποιες φορές το λειτουργικό σύστημα, κάθε λειτουργικό σύστημα θα κρασάρει, σίγουρα. Ακόμα και τα Windows 10. Βέβαια δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο όπως στην αρχή. Δηλαδή παλιά, π.χ. Windows 95, κάθε μέρα έβλεπες και μια μπλε οθόνη. Τώρα έχω να δω μπλε οθόνη σε Windows 10 πολλές εβδομάδες, μπορεί και 2 μήνες. Δεν θυμάμαι. Πια έχει πολύ μεγάλη αξιοπιστία το λειτουργικό σύστημα και δεν βλέπεις την μπλε οθόνη που είναι η μπλε οθόνη του σφάλματος, που την έχουν ονομάσει, να σας θυμίσω, Blue Screen of Death. Αν δεις δηλαδή το λειτουργικό σύστημα μπλε οθόνη, είναι η μπλε οθόνη του θανάτου, όπως έχει ονομαστεί. Βέβαια, πια σε Windows 10 δεν το βλέπουμε, που είναι πολύ καλό. Και λογικό είναι, όσο περνάει ο καιρός, έχουμε καλύτερη αξιοπιστία στα λειτουργικά συστήματα και πολύ λιγότερα bugs.
Κάποια στιγμή εδώ βλέπω, σας δείχνω από το 2014 που εκτελούσα FreeBSD 9 στο σερβερ μου. Κράσαρε το σύστημα. Δηλαδή, ένα σερβερ έπεσε, κράσαρε και δημιούργησε ένα αρχείο. Το VM Core είναι Virtual Memory Core, δηλαδή αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει να κατανοήσει τους λόγους που κράσαρε. Αυτό, ξέρετε, έχει επιλογή και στα Windows 10 και σε κάθε Windows, αν εκτελέσετε το msconfig, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα dumps, τα kernel dumps, στα οποία δημιουργείται ένα αποτύπωμα των διεργασιών και των πόρων που χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσει ο διαχειριστής να καταλάβει τι έγινε. Βέβαια, στα Windows συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε αυτό, αλλά στο FreeBSD είναι ενεργοποιημένο εκ προεπιλογής, γιατί είναι για λίγο πιο προχωρημένους χρήστες το FreeBSD. Ας δούμε λοιπόν. Page fault ήταν το πρόβλημα. Για να κάνουμε λίγο μια παρένθεση, γιατί όλα αυτά εννοείται συνδέονται με τη θεωρία και θέλω να σας βοηθήσω να καταλάβετε καλύτερα κομμάτια της θεωρίας. Τι είχαμε πει για το page fault? Είχαμε πει ότι είναι κάτι που γίνεται συνεχώς στο σύστημα. Δηλαδή και τώρα που έχουμε αυτή τη τηλεδιάλεξη, εμφανίζονται στο σύστημά μας συνεχώς page faults. Τα page faults είναι όταν προσπαθεί μια διεργασία να διαβάσει μνήμη όπου δεν βρίσκεται στη RAM, αλλά βρίσκεται για παράδειγμα στο swap file ή κάπου αλλού, ίσως στο σκληρό δίσκο. Και αυτό έχει ως συνέπεια, μόλις πάει να ζητήσει πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα, τότε μπλοκάρεται και το λειτουργικό σύστημα ξεκινάει μια διαδικασία ανάκτησης αυτής της σελίδας, φέρνει τη σελίδα, π.χ. από το swap file, την φέρνει στη RAM του συστήματος, ενημερώνει τον πίνακα αντιστοίχησης της διεργασίας ανάμεσα σε virtual pages και frames στη RAM. Virtual pages είναι στην εικονική μνήμη, τα πλαίσια σελίδας είναι στη RAM και μετά ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και συνεχίζεται η εκτέλεση. Είναι κάτι λοιπόν πολύ φυσιολογικό. Άρα, εκ πρώτης όψεως, όταν δούμε panic page fault, δηλαδή πανικοβλήθηκα γιατί εμφανίστηκε page fault, είναι εύλογο το ερώτημα. Γιατί πανικοβλήθηκε το σύστημα με ένα τόσο κανονικό θέμα, σε μια τόσο κανονική λειτουργία, ένα page fault? Να σου εξετάσουμε λίγο παραπάνω. Άρα το page fault σημαίνει ότι ζητήθηκε πρόσβαση σε κάποια δεδομένα όπου βρίσκονταν στο swap file και όχι στη RAM. Και μόλις ζητήθηκε αυτή η πρόσβαση, αμέσως πανικοβλήθηκε. Μας αναφέρει κάποια θέματα σχετικά με τους καταχωρητές, processor ή flags, οι σημαίες του καταχωρητή, και βλέπουμε ότι η διαδικασία, η current process, ήταν στο 3176 PID η NFSD, Network File System Daemon, δηλαδή μια υπηρεσία του συστήματος. Το Network File System, υπενθυμίζω για παράδειγμα ότι στο Zafora όταν συνδέεστε έχετε μια προσωπική περιοχή η οποία γίνεται export σε όλους τους άλλους servers του τμήματος, στο Pleiades για παράδειγμα. Οπότε ένα αρχείο που το τοποθετείτε στο Zafora αυτόματα το βλέπετε και από το Pleiades, γιατί είναι η ίδια περιοχή. Άρα βλέπουμε ότι έγινε στο NFSD. Ας συνεχίσουμε λίγο παρακάτω, να μην σας δώσω το hint γιατί έγινε το NFSD. Οπότε εμφανίστηκε πρόβλημα, το trap 12 είναι το page fault, panic, πανικοβλήθηκε το σύστημα, είναι τη γνωστή μπλε οθόνη και μετά κάνει kernel dump, όπου εμφανίζει το backtrace του συστήματος, που εμφανίζει τις διευθύνσεις των συναρτήσεων που εκτελέστηκαν. Αν έχετε αναπτύξει κάποιο κώδικα σε οποιοδήποτε γλώσσα και δείτε το stack, θα δείτε τις διάφορες συναρτήσεις και τις διευθύνσεις οι οποίες έχουν εκκληθεί. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η συνάρτηση βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση. Βρισκόταν μάλλον και μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία. Δηλαδή, το fork trampoline κάλεσε τη fork exit, που κάλεσε τη thread start, run internal, max unlock, broadcast και σε αυτό το σημείο έγινε το trap. Δηλαδή, αυτή η συνάρτηση πήγε να εκτελέσει κάτι που είναι μέσα στο NFS Diamond και αμέσως έγινε το trap. Βλέπετε ότι μετά από αυτό ακολουθεί το trap. Παγίδα. Δηλαδή, υπενθυμίζω, παγίδα
από την αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι μια εσωτερική κατάσταση που προκύπτει μέσα στον ίδιο τον επεξεργαστή σε αντιδιαστολή με το interrupt που είναι η διακοπή και είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Trap λοιπόν κάτι εσωτερικά. Δημιούργησε η κλίση αυτής της συνάρτησης αυτό το trap. Για παράδειγμα το page fault. Είναι μια παγίδα. Βέβαια μην το σκεφτόμαστε παγίδα ότι είναι κάτι κακό. Βέβαια στην περίπτωση μας είναι κακό. Γενικότερα, παγίδα είναι ένα μήνυμα που στέλνει μια διεργασία, γιατί συνέβη κάτι στον επεξεργαστή, απαιτώντας την εξυπηρέτηση, απαιτώντας κάποια άμεση ενέργεια. Κάθε φορά που έχουμε ένα page fault, έχουμε trap. Βέβαια, στις περισσότερες καταστάσεις, στην πλειονότητα των καταστάσεων, η παγίδα απλώς αναγκάζει το λειτουργικό σύστημα και τον επεξεργαστή να φέρει την σελίδα, μάλλον να φέρει τα δεδομένα στο page frame και να κάνει αντιστοίχηση με τη σελίδα. Δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Άρα και το trap μην μας τρομάζει, παγίδα, δεν είναι κάτι κακό. Είναι ένα μήνυμα που απλώς χρήζει άμεσης εξυπηρέτησης. Το trap λοιπόν, εκτελείται το trap. Και αμέσως ό,τι και να κάνει ο επεξεργαστής σταματάει και εκτελεί το call trap, δηλαδή την εξυπηρέτηση αυτής της παγίδας. Το call trap εξετάζει τι trap number είναι, τι είναι 0C. Τι είναι το 0C? 12. Θυμόμαστε 11 εξαιρετικό σύστημα. A, 10, B, 11, C, 12. Είναι η παγίδα 12. Η παγίδα 12 στο λειτουργικό σύστημα του FreeBSD είναι ορισμένη page fault. Και συνεχίζουμε. Trap εκτελείται trap page fault, δηλαδή η συνάρτηση trap αποφασίζει τι έχουμε 12. Ωραία, άρα είναι page fault. Άρα πρέπει να καλέσουμε την συνάρτηση trap χειρισμού του page fault. Εκτελεί το trap για page fault και εκείνη τη στιγμή έχουμε ένα fatal trap, βλέπετε εδώ πέρα. Δηλαδή, ενώ πάμε να εξυπηρέτσουμε το page fault και ως αυτό το σημείο είναι όλα φυσιολογικά, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Στο σημείο όμως που εξυπηρετούμε το page fault, εμφανίζεται δεύτερη trap, που είναι fatal, είναι θανάσιμη. Και αυτό έχει ως συνέπεια η fatal trap να ενεργοποιήσει την κατάσταση πανικού. Δηλαδή, πανικοβάλλεται το σύστημα. Λέει, τι γίνεται. Εκεί που πήγα να εξυπηρετήσω την παγίδα, δηλαδή να φέρω τη σελίδα, ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να το κάνω και λογικό είναι να πανικοβληθεί. Το panic, δηλαδή το να πανικοβληθεί ένα λειτουργικό σύστημα και συμβαίνει σε κάθε λειτουργικό σύστημα, και στα Windows, που είναι η μπλε οθόνη, σημαίνει ότι προσπάθησα να διορθώσω το σφάλμα, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου να το διορθώσω, έτσι θα έλεγε το λειτουργικό σύστημα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Προκειμένου λοιπόν να λυθεί αυτό το πρόβλημα, τι κάνουμε, πανικοβάλλουμε, εκτυπώνουμε ό,τι διαγνωστική πληροφορία υπάρχει σε όπου μπορούμε, είτε σε αρχεία του συστήματος, είτε στην οθόνη, κατεβατά κτλ., προκειμένου να ενημερωθεί κάποιος. Και αν έχει ρυθμιστεί η αυτόματη επανεκκίνηση, ξεκινάει η αυτόματη επανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε αυτόματη επανεκκίνηση. Θέλουμε, μόλις πανικοβληθεί, να κολλήσει το σύστημα και να πάμε να το εξετάσουμε εντελεχώς για το τι γίνεται, γιατί συνέβη και αυτό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όταν έχουμε ένα production server, για παράδειγμα το Zafora θεωρείται production server γιατί κάνει ο κόσμος εργασίες. Άρα το Zafora έχει αυτόματη ενεργοποίηση του reboot. Αν πανικοβληθεί, κάνει αυτόματα reboot. Θα μου έρθει βέβαια κάποιο μήνυμα ότι sysadmin είχαμε ένα reboot τις προάλλες, μου έρχεται ενημέρωση, έχω κάποιες πληροφορίες, αλλά η διαδικασία συνεχίζει και επανεκκινεί το σύστημα, οπότε δεν το καταλαβαίνουν οι απλοί χρήστες, εκτός αν έτρεχαν κάτι εκείνη τη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πανικοβλήθηκε και όταν πανικοβάλλει το σύστημα, είπαμε εκτυπώνει πληροφορίες, εκτυπώνει kernel debugging backtrace, εκτυπώνει λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες και σε εκείνο το σημείο κολλάει και σταματάει. Ωραία, τώρα βέβαια έχει και άλλες πληροφορίες, όπως βλέπετε παρακάτω. Κοιτάξτε λίγο, dumping αρχίζει και αποθηκεύει πληροφορίες της μνήμης του λειτουργικού συστήματος σε ένα αρχείο. Συνήθως το FreeBSD και στο Linux είναι
το swap file που τα αποθηκεύει. Γιατί? Γιατί είναι πολύ έξυπνο. Γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται. Το swap file είναι η επέκταση της φυσικής μνήμης, υπενθυμίζω. Άρα, όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάρρευση, υπάρχει το setting είτε να έχουμε ένα ξεχωριστό δίσκο, είτε να έχουμε το swap file. Οπότε αποθηκεύεται όλη αυτή η πληροφορία στο swap file. Βέβαια, μαρκάρεται στην αρχή το swap file με μια υπογραφή ότι φέρει πληροφορίες χρήσιμες για να μην χρησιμοποιηθεί. Και μόλις κάνει επανεκκίνηση στο σύστημα και πάει να προσαρτήσει το swap file, ελέγχει αυτά τα πρώτα byte. Και άμα δει ότι έχει πληροφορίες σχετικά με κατάρρευση, την προηγούμενη κατάρρευση, αυτόματα αντιγράφει ό,τι υπάρχει στο swap file σε αυτό το κομμάτι σε ένα ξεχωριστό αρχείο μέσα στο file system. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μερικές φορές η κατάρρευση ενός λειτουργικού συστήματος έχει ως συνέπεια να μην έχουμε πρόσβαση καν στα συστήματα, στο σύστημα αρχείων ή σε άλλες υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος. Άρα η πιο safe επιλογή είναι να αποθηκευτεί κάτι στο swap file. Αποθηκεύεται λοιπόν στο swap file. Υπενθυμίζω βέβαια ότι όταν κάνει reboot, μεταφέρονται από το swap file σε ξεχωριστό αρχείο, γιατί αλλιώς θα χαθούν αν δεν γίνει αυτή η μεταφορά. Και έχει και άλλες πληροφορίες. Βλέπετε ένα κατεβατό τεράστιο. Εντωμεταξύ, βλέπουμε εδώ τις διεργασίες που εκτελούν στο σύστημα, πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά του συστήματος. Ξέρετε, το λειτουργικό σύστημα έχει πάρα πολλά στατιστικά που κρατάει σε πίνακες. Βλέπετε εδώ context switches, τι σημαίνει θεματικές αναλλαγές. Ξαναεπανήλθαμε μετά την κατάρρευση του Zoom, γιατί δεν καταραίουν μόνο τα λειτουργικά συστήματα, αλλά καταραίουν και οι εφαρμογές. Κατάρρευσε λοιπόν το Zoom για κάποιο άγνωστο λόγο και ξανακάνω το share. Έγινε αυτόματη επανεκκίνηση. Λοιπόν, VMstat, Pavla M, πληροφορία σχετικά με τη Virtual Memory, Virtual Memory Statistics. Όπου βλέπετε για κάθε, βλέπετε τα μεγέθη που χρησιμοποιούν, είναι οι διάφορες ουρές. Γενικά, βλέπετε πόσα νούμερα, VMstat, Pavla Z, Unified Memory, για τη μνήμη, για διαχειριστής μνήμης, τα διάφορα κομμάτια μνήμης που έχουν ανατεθεί. Αυτά τα κομμάτια μνήμης, π.χ. με 16 περιοχές, 32, 64, όλα αυτά τα στοιχεία βγαίνουν από το λειτουργικό σύστημα. ZIO. Το ZIO είναι από το ZFS Input-Output. Interrupts. Βλέπετε, για παράδειγμα, η Συριακή Θύρα είχε 5.428 interrupts. Τα περισσότερα βέβαια τα έχει ο timer, που είναι λογικό. Ο timer, υπενθυμίζω, είναι το hardware κομμάτι που στέλνει το σήμα ξυπνητηριού για την alarm στον επεξεργαστή για να εκτελέσει τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, δηλαδή το χρονοδρομολογητή. Και επειδή έχει πάρα πολλούς, βλέπετε εδώ, έχει πάρα πολλά timers, CPU 30, 20, 1, 28, χρησιμοποιούνται όλα αυτά. Swap file, IO stats, κοιτάξτε πληροφορίες, IPCS. Το IPCS είναι το share για τη διεργασιακή επικοινωνία, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, share memory, NFS stats, στατιστικά σχετικά με το network file system και πάρα πολλά. Κοιτάξτε, δεν θα τα κάνουμε σε βάθος, κάνω ένα quick browsing. Βλέπετε λοιπόν νούμερα, όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν κάποιον διαχειριστή να καταλάβει ποιο ήταν το πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν το DMESC και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Και αν τα εξετάσετε λοιπόν όλα αυτά, θα σας πω ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα τι ήταν, γιατί είχαμε πάνει στο page fault. Γιατί το NFSD είναι η υπηρεσία του πυρήνα. Εκτελείται λοιπόν με δικαιώματα πυρήνα, kernel του λειτουργικού συστήματος. Αν εμφανιστεί page fault μέσα σε kernel, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί πάει και μπλοκάρει τον ίδιο τον kernel. Γιατί είπαμε, κάθε φορά που κάτι δεν υπάρχει, μια διεργασία που έχει πρόσβαση σε μια μνήμη που δεν υπάρχει, δημιουργείται page fault, μπλοκάρεται η διεργασία, ξεκινάει από το λειτουργικό σύστημα μια διαδικασία να φέρει
τη σελίδα στο page frame και να τη συνδέσει με το virtual page. Τι γίνεται όμως αν ο ίδιος ο kernel κάνει page fault? Αν ο ίδιος ο kernel κάνει page fault, έχει ως συνέπεια να μπλοκάρει ο ίδιος ο kernel και να προσπαθήσει να ξαναεκτελεστεί ο kernel για να φέρει τη σελίδα, που όμως επειδή είναι μπλοκαρισμένος δεν μπορεί, άρα πανικός. Τώρα, μία ερώτηση μπορεί κάποιος να θέσει. Και πώς γίνεται ο kernel τότε να έχει page fault? Δύο είναι οι λόγοι που μπορεί να έχει page fault. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάποιος έκανε λάθος στον προγραμματισμό. Δεν μάρκαρε τη μνήμη εκείνη ότι είναι non, το ότι είναι wired, ότι είναι non page out. Δηλαδή ότι είναι μνήμη που απαγορεύεται να πάει στο save file. Και πράγματι, μέσα στο λειτουργικό, μέσα στον πυρήνα, θυμάστε ότι έχουμε μια κατάσταση μνήμης που λέγεται wired. Wired σημαίνει είναι καλωδιωμένη, σαν να την κρατάμε με σχοινιά κάπως έτσι στη RAM και με τίποτα δεν μπορεί να φύγει. Αν είναι wired λοιπόν, δεν θα έχουμε ποτέ page fault. Και ο kernel είναι τέτοια μνήμη. Δεν επιτρέπεται να φύγει. Ωραία. Άρα αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Ποιος είναι ο δεύτερος λόγος όμως? Ο δεύτερος λόγος είναι ελαττωματική μνήμη. Γιατί? Σας είπα ότι το page table μιας διεργασίας βρίσκεται στη μνήμη. Μία από τις ιδιότητες που φέρει το page table είναι κατά πόσο ένα μπλοκ μνήμης βρίσκεται, δηλαδή ένα bit που δείχνει αν είναι στη RAM, αν είναι στο swap file, δεν είναι πουθενά. Αν λοιπόν αυτό το bit είναι ένα bit 0 ή 1, να το πούμε έτσι, αν αυτό το bit εκεί που, δηλαδή που είναι το present bit, αν είναι 0, τότε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη σελίδα δεν υπάρχει στη RAM. Δεν έχει αντιστοίχει στη RAM. Άρα πρέπει να βρεθεί από το swap file. Άρα σε περίπτωση που αλλάξει αυτό το bit, αυτό το bit που ήταν 1, γιατί ήταν πυρήνας, άλλαξε κάπως και έγινε 0, τότε θα δημιουργηθεί page fault. Τώρα, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το bit? Πάλι θα σας πω δύο λόγους. Πρώτος λόγος. Είναι προβληματική μνήμη. Έχουμε λοιπόν ένα στικάκι μνήμης, το οποίο χάνει κάποια δεδομένα, εκεί που ήταν 1 γίνεται 0 και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό μπορούμε να το δούμε βέβαια με προγράμματα όπως το memcheck, memdisk, δηλαδή που ελέγχουν εξονυχιστικά τη μνήμη. Τι κάνουνε? Γράφουν συνεχώς 0 και 1 ή patterns 0, 1, 0, 1, 0, 1, τα διαβάζουν 0, 1, εντάξει, σωστό, ή 1, 1, 1, 1, 1, το διαβάζουν, ναι, 1, 1, ή όλα 0, 0, 0 κτλ. Και επιβεβαιώνουν ότι η μνήμη λειτουργεί σωστά. Άρα, το πρώτο που κάνει κάποιος όταν έχει page fault είναι να πάρει ένα USB bootable, να το βάλει στο υπολογιστή, να ξεκινήσει για memory test και να επιβεβαιώσει την ορθότητα της μνήμης. Αν έστω και ένα byte της μνήμης είναι χαλασμένο, τότε η μνήμη πάει στα σκουπίδια. Άρα το θέμα με τη μνήμη. Τώρα, και το δεύτερο, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αυτή η αλλαγή? Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μέσω της κοσμικής ακτινοβολίας. Ξέρετε, εδώ στη Γη βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από σωματίδια που έρχονται από το διάστημα. Όχι μόνο από τον ήλιο, αλλά από το διάστημα γενικότερα. Κάποια από αυτά τα σωματίδια κάποια στιγμή χτυπάνε πάνω στη μνήμη και αλλάζουν τον bit. Βέβαια, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρή, αλλά εντούτοις είναι υπαρκτή. Και γι' αυτό στους servers τοποθετούμε μνήμη, την πολύ ακριβή μνήμη, τύπου ECC. ECC σημαίνει ότι έχει extra bit διόρθωσης, ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Αυτό το μηχάνημα τώρα εδώ δεν είναι το Zafora, δεν είναι server που έχει ECC. Ήταν ένα μηχάνημα τυπικό, όπως έχετε και όλοι μας σπίτι μας, απλώς εκτελούσε FreeBSD. Βέβαια, επιτελούσε λειτουργία server, αλλά η μνήμη ήταν non-ECC. Και γι' αυτό άλλαξε αυτό το bit. Κοσμική ακτινοβολία ήτανε. Ήτανε faulty RAM. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Βέβαια, νομίζω έκανα memdisk, δεν βρήκα πρόβλημα, οπότε πιο πολύ υποθέτω ήταν κάποια κοσμική ακτινοβολία.
Άρα λοιπόν μια κοσμική ακτινοβολία μπόρεσε αυτό το bit, το άλλαξε και έτυχε να είναι το πυρήνα. Αν ήταν εφαρμογή, θα κράσαρε εφαρμογή όπως το Zoom. Τώρα πριν, ας πούμε, το Zoom κράσαρε. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και αυτό κοσμική ακτινοβολία που δημιούργησε ένα πρόβλημα στο page table του Zoom και κράσαρε και ξαναξεκίνησε. Μπορεί να είναι και buggy κώδικας, αλλά γενικά όταν κρασάρει κάτι, να έχετε πάντα υπόψη σας ότι μπορεί να έχετε και το τέλειο πρόγραμμα και να είναι από την ακτινοβολία που διεχόμαστε από το διάστημα. Βέβαια, δεν πιστεύω να έρθει κάποιος φοιτητής στην εξέταση κώδικα να πει το πρόγραμμά μου κρασάρει λόγω κοσμικής ακτινοβολίας. Αυτό δεν θα το δεκτώ, γιατί μια φορά θα κρασάρει. Θα το ξανακελέσω δεύτερη φορά. Εάν κρασάρει, δεν γίνεται συνεχώς το πρόγραμμα αυτό του φοιτητή να βομβαρδίζει τα ακτινοβολία και όλο να μπαγκάρει. Εντάξει, είπαμε είναι και πιθανότητες. Φαντάζομαι στατιστική έχετε κάνει και γνωρίζετε πόσο ελάχιστες είναι οι πιθανότητες. Μια φορά μπορεί να κρατσάρει από κοσμική ακτινοβολία, αλλά όχι συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε τη σημερινή, την ώρα αυτή με το iLottery. Αν τους βλέπετε κάποια θέματα που σας μεταφέρω από την εμπειρία μου, από την εκτενή εμπειρία μου ως διαχειριστής συστημάτων, για να μπορέσετε να καταλάβετε και τι συμβαίνουν και πού χρειάζονται οι γνώσεις και οι γνώσεις βέβαια και τις θεωρίες του λειτουργικού συστημάτων. Δηλαδή το να είναι κάποιος εις admin δεν σημαίνει ξέρει καλό shell scripting. Πρέπει να ξέρει και τη θεωρία από πίσω, όπως σας έδειξα τώρα, για να μπορεί να κατανοήσει γιατί γίνεται κάτι. Να μπορεί να βλέπει το dump και να μπορεί να καταλάβει και να του συνδέει με τη θεωρία όλα τα βήματα αυτά που χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλει κάποιος από εσάς να γίνει εις admin, πρωτίστως θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά θεωρία λειτουργικά συστήματα. Αυτά που κάνουμε εδώ πέρα. Κάποιος λοιπόν με πολύ καλή γνώση της θεωρίας και βέβαια με πρακτική εμπειρία, hands-on όπως λέμε, που μπορεί και σε κάποια εργασία μαζί μου ενδεχομένως να αποκομίσει εμπειρία, μετά να του δώσω δηλαδή κάποια tasks, μπορεί να αποκτήσει γνώσεις σε admin και γενικότερα για ασφάλεια συστημάτων σε επίπεδο από το επίπεδο διαχειριστή. Πάμε λοιπόν iLottery για να κλείσουμε αυτή την ώρα. iLottery, το βρήκα το iLottery. Actives, για να δούμε, είναι ενεργοποιημένη κλήρωση. Είναι ενεργοποιημένη λοιπόν. Είμαστε στην 12η εβδομάδα. Έχουμε και ακόμα μία και τελειώνει με επιτυχία αυτό το εξάμεινο, η διδασκαλία του μαθήματος. Άρα, θα έχουμε μία μικρή παύση για ένα μικρό διάλειμμα, έναν δεύτερο καφέ αν θέλει κάποιος. Δηλώστε συμμετοχή στο iLottery, δεν υπάρχει pin, το έχω αφήσει ανοιχτό σήμερα. Παραμένω στο chat βέβαια, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε και ενδεχομένως να το συζητήσουμε την επόμενη ώρα. Άρα λοιπόν, θα πατήσω pause recording και θα κλείσω κάμερα και μικρόφωνο για 15 λεπτά. Μέχρι δηλαδή και 15 μάλλον. Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα. Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Πριν κάνουμε την κλήρωση, όμως, σχετικά με την εξεταστική, περιμένουμε από την διοίκηση τελικές οδηγίες με το τι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Σας έχω πει, θα είναι από μακριά η εξέταση. Για παράδειγμα, μια ιδέα, πολλές ιδέες βασικά, η εξέταση να αποτελείται από επίλυση δύο ασκήσεων που θα έχετε βέβαια όχι 30 λεπτά όπως όταν είχατε με κλειστά βιβλία, θα έχετε 15 λεπτά γιατί θα είναι με ανοιχτά βιβλία. Σε χαρτί δικό σας το βγάζετε φωτογραφία και στη συνέχεια το ανεβάζετε στο e-class. Στην αντίστοιχη περιοχή έτσι για την άσκηση, για παράδειγμα για ασκήσεις. Τώρα για ερωτήσεις μπορεί να έχουμε ένα κομμάτι iExams και το άλλο κομμάτι προφορική εξέταση. Να το δούμε βέβαια. Σχετικά με το εργαστήριο, κάποιος μπορεί να έρθει να εξεταστεί το εργαστήριο και το Σεπτέμβριο. Βέβαια είναι εξετάσεις με κώδικα, να ξέρετε, ή επαναληπτικές εξετάσεις, μόνο με κώδικα. Δηλαδή θα πρέπει να θα σας δοθεί ένα random θέμα από το pool των θεμάτων για το μάθημα και μπορεί κάποιος, εφόσον μου στείλει email και είναι την ίδια μέρα που είναι και η θεωρία βέβαια η εξέταση, δηλαδή για παράδειγμα αν είναι το πρωί η εξέταση θεωρίας, μπορεί κάποιος να μου έχει στείλει μήνυμα ότι ενδιαφέρεται και για το εργαστήριο και θα πρέπει να μου στείλει email, θα το πω κάποια ώρα το απόγευμα συνήθως, όπου θα έχει 30 λεπτά να επιλύσει κάποιο κώδικα. Άρα
μπορεί κάποιος να δώσει το Σεπτέμβριο εργαστήριο. Άρα μη σας απασχολεί αυτό. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι μπορεί κάποιος να παραδώσει και την εξαμηνιαία εργασία του μαθήματος, που δίνει μια μισή μονάδα σε μια ομάδα 4 ατόμων. Μια μισή μονάδα ο κάθε ένας από τους 4, μπορεί να είναι και ένας βέβαια η ομάδα, να αποτελείται να είναι μονομελής. Αλλά είναι ένα ωραίο θέμα, εργασία εξαμήνου, που μπορεί κάποιος να το επιτελέσει μέσα στο καλοκαίρι και να λάβει την επιπρόσθετη βαθμολογία που χρειάζεται για να περάσει στο εργαστήριο. Άρα μην το δείτε μόνο ότι, μπορείτε, ότι μόνο πρέπει να εξεταστείτε αυστηρά στο εργαστήριο. Μπορείτε να παραδώσετε και την εργασία και να περάσετε έτσι στο μάθημα. Πάμε να δούμε. Let it roll. Δεν βρήκαν αποτελέσματα. Γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η κλήρωση. Για να την ενεργοποιήσουμε. Okay. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και τώρα θα δούμε ποιος από εσάς. 9 δηλώσατε σήμερα μόνο συμμετοχή και εξάγεται νούμερο 2, Δημήτρης 819. Δημήτρη 819, είσαι εδώ. Ωραία. Εγώ ενεργοποιώ το iExams. Ξέρεις τη διαδικασία, ποια είναι γνωστή η όλη λειτουργία. Δεν βρέθηκαν ρυθμίσεις, περιμένετε λίγο να δω τις ρυθμίσεις, τι κώδικα έχουμε. Περιμένετε λίγο να δούμε και το iExams ότι είναι το αντίστοιχο στο διαχειριστικό περιβάλλον, ότι είναι οι ερωτήσεις από τα λειτουργικά συστήματα. Α, 26. Το 26 είναι, απλώς δεν έχει μπει σωστά εδώ το 26. Είναι 26. Και submit και είμαστε έτοιμοι για να το δούμε με 26. Okay, πάμε. Βλέπετε λοιπόν την οθόνη, είναι shared. Σε καλή ανάλυση, πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που εκτελείται στο λογισμικό φόλου κορδί διακοπή στους χειριστές διακοπών. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Το έψιλον, οπότε είναι σωστή απάντηση, πολύ ωραία. Το σημειώνω λοιπόν, Δημήτρης. Okay. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Επόμενη, πάμε. Εδώ. Είσοδο-έξοδο. Οπότε, για να δούμε ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί λειτουργία του λογισμικού ανεξαρτήτως συσκευής. Για να δούμε παροχή μεγέθους μπλοκ ανεξαρτήτως συσκευής, αναφορά σφαλμάτων. Όχι, αναφορά σφαλμάτων αποτελεί λειτουργία. Ομοιόμορφη διασύνδεση, κατανομή και απελευθέρωση. Ας δούμε λοιπόν, μια που έχεις πει τέτοιο, ότι θέλεις οποιαδήποτε ερώτηση, σωστά το έχεις απαντήσει. Ανομοιόμορφη διασύνδεση για τους οδηγούς συσκευών. Δεν αποτελεί λειτουργία. Όλα τα άλλα αποτελούν λειτουργίες. Αυτή δεν αποτελεί λειτουργία. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχεις 2 σωστά ως τώρα. Σημειώνω. Βλέπεις την επόμενη ερώτηση βέβαια.
30 δευτερόλεπτα. Διεργασιών των ψυχών στην κύρια μνήμη. Το C αναφέρεις, λιγότερη διεργασία χρησιμοποιούν λιγότερη μνήμη. Σωστή απάντηση, μπράβο. 060 έχει φτάσει. Πάμε επόμενο. Για να επιταχύνω λίγο τη διαδικασία, γι' αυτό το προχωράω λίγο γρήγορα. Πόσους δρομολογητές έχουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα? Πόσους έχουν? 3, 2 ή όλες οι απαντήσεις είναι λάθος? Το C, έχεις ρέντα. Πολύ ωραία τα πας. Πράγματι είναι 3. Απλώς έτσι για λόγους πληρότητας να σας πω τη σωστή απάντηση. Είναι 3, είναι ο μακροπρόθεσμος, το long term, το μεσοπρόθεσμο, medium term, και ο βραχυπρόθεσμος, short term. Άρα είσαι στο 1-20. Πάμε σωστά, επόμενο. Το present beat, το θυμάστε? Το είχαμε πει και πριν. Ακούμε Δημήτρη, 30 δευτερόλεπτα. Το C. Πράγματι, όπως σας είχα πει, το present beat υποδηλώνει αν βρίσκεται στο page frame. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να μπερδευτεί και να έλεγε αν βρίσκεται στον πίνακα σελίδων, αλλά είναι λάθος αυτό, γιατί η virtual page βρίσκεται στον πίνακα σελίδων. Το θέμα είναι να βρίσκεται στη RAM η σελίδα, γι' αυτό πολύ σωστά 1.20, από το 1.20 λοιπόν πας 1.50. Υπενθυμίζω ότι έχουν μείνει το 1.75 και το 2, 2 ακόμα ερωτήσεις. Πάμε επόμενο. Πόση χωρητικότητα έχει το DVD μιας όψης και μιας τρώσης? Single layer, single side. DVD. C. Πράγματι, C. 4,7 GB. Δεν ξέρω αν είχατε DVD κάποτε. Θα είχατε μάλλον, δεν είστε και... Τα προλάβατε, πρέπει να τα προλάβατε DVD. 4,7 GB το μόνο DVD, άρα είσαι στο 1,75. Πάμε και την τελευταία ερώτηση. Έχεις και το σώμα των φοιτητών, άμα θες βοήθεια. Τι ισχύει για το μέγεθος εκχώρησης μπλοκ? Ζητάς λοιπόν τη βοήθεια του σώματος των φοιτητών και ενεργοποιείτε το poll τώρα. Έχετε μπροστά σας το poll, πείτε τη γνώμη σας, να βοηθήσετε τον συνάδελφό σας, τον Δημήτρη. Άρα, περιμένουμε να φτάσει στο 70% ή το 1 λεπτό. Πείτε λοιπόν όλοι σας τη γνώμη. Ως τώρα έχει ψηφίσει το 25% των παραβρισκομένων και έχουν περάσει 30 δευτερόλεπτα. Και οι υπόλοιποι καλούνται να πούνε, βέβαια μπορεί να μην γνωρίζουν και δεν θέλουν να πούνε κάτι στην τύχη ίσως, γι' αυτό και απέχουν από την ψηφοφορία. Το 33% έχει ψηφίσει και είμαστε στα 43 δευτερόλεπτα. Δεν βλέπω να υπάρχει πολλή συμμετοχή σε αυτό το poll. Είμαστε στο 41% τώρα. Στα 53 δευτερόλεπτα. Και έχει περάσει ένα λεπτό, οπότε θα κλείσω το poll και να εμφανίσω τα αποτελέσματα. Άρα πάω να πατήσω τώρα το end polling και κάνω και share results. Άρα, Δημήτρη, μπορείς με αυτή την πληροφορία να ίσως με τη λάβεις υπόψη ή όχι. Ακούω λοιπόν, Δημήτρη, έχει περάσει το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε αυτή την ερώτηση. Σι, αναφέρεις και είναι σι. Ωραία. Το τερμάτισες, δύο μονάδες θα μπουν στο high grades.
Λοιπόν, πράγματι, ο χρόνος προσπέλασης ενός μπλοκ κυριαρχείται πλήρως από τον χρόνο αναζήτησης και την καθυστέρηση λόγω περιστροφής. Βέβαια, αναφέρεται αυτό σε σκληρούς δίσκους που είναι με μαγνητική επιφάνεια. Και όλα τα άλλα ήταν λάθος. Για παράδειγμα, ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων μειώνεται με την τάξη του block size. Όχι, αυξάνεται. Άρα αυτό το πρώτο είναι λάθος. Πάμε εδώ. Όσο λίγο το C είπαμε είναι σωστό, άρα και το Β δεν το επιλέγουμε. Το D, όσα λιγότερα δεδομένα προσκορμίζονται, τόσο καλύτερη είναι η χρήση του δίσκου. Λάθος είναι αυτό. Τι, όσο λιγότερα δεδομένα προσκορμίζονται. Και μειώνει τη χρήση του δίσκου γιατί μειώνει σημαντικά ο εσωτερικός κατακαιρματισμός. Ούτε αυτό είναι σωστό. Μειώνει τη χρήση του δίσκου. Αυξάνεται η χρήση του δίσκου αν μειώνεται ο εσωτερικός κατακαιρματισμός. Πολύ ωραία, λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε την διάλεξη. Και επιστρέφουμε στις διάφορες πολιτικές αντικατάστασης. Έχουμε λοιπόν, είχαμε δει την προηγούμενη φορά, υπενθυμίζω, με τα σφάλματα σελίδας, με το first in, first out. Και τώρα συνεχίζουμε με το least recently used. Αντικαθιστούμε τις σελίδες όπου δεν έγιναν αναφορές το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ενώ πριν, κοιτάξτε λίγο, πριν κοιτούσαμε προς τα μπροστά, το μέλλον, πότε θα χρησιμοποιηθεί, τώρα κοιτάμε προς τα πίσω. Ας δούμε τι γίνεται. Έχουμε το reference string 1, 2, 3, 4 κτλ. Αρχικά τοποθετούμε το 1. Έχουμε page fault, 2 page fault, το 3 page fault, 4 page fault. Στη συνέχεια έχουμε το 1, άρα χρησιμοποιούμε το 1. Μετά το 2, υπάρχει το 2, το χρησιμοποιούμε. Μετά το 5, τώρα πού θα μπει το 5. Για να δούμε λίγο. Το 5 θα μπει ή στη θέση 1, ή στη θέση 2, ή, στη θέση, ή εκεί που βρίσκεται το 1, εκεί που βρίσκεται το 2, το 3 ή το 4. Το 2 χρησιμοποιήθηκε πλην από ένα χρόνο. Το 1 χρησιμοποιήθηκε πλην από 2 χρόνους. Το 4 χρησιμοποιήθηκε πριν από 3 χρόνους. Και το 3 χρησιμοποιήθηκε πλην 4 χρόνους πίσω. Άρα, ποιο είναι least recently used, ποιο έχει καιρό να χρησιμοποιηθεί, το 3. Γι' αυτό λοιπόν το 5 τοποθετείται σε αυτό εδώ το σημείο, στο 3. Και έχουμε page fault. Στη συνέχεια έρχεται το 1. Τώρα, τι επιλογές έχουμε. Έχουμε, δηλαδή εδώ το 3 έχει φύγει. Έχουμε ή 1, ή 2, ή 5, ή 4. Για να δούμε. Το 5 έχει πλην από ένα χρόνο χρησιμοποιήθηκε. Το 2 πλην από 2 χρόνους. Είπαμε 1, 2. Το ένα πλην από 3 χρόνους και ποιο μας λείπει, ένα είπαμε, το 2 είπαμε, το 5 είπαμε, το τέσσερα πλην από 4 χρόνους. Ποιο έχει λοιπόν πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί, το 4. Αυτό βασικά τα βελάκια είναι από εδώ που ήταν το 3, ξέρετε, γιατί και το 1 και το 2 υπήρχε μέσα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να το κάνουμε σωστό, πιο λίγο να καθαρίσω αυτά για να το ξαναδούμε με πιο σωστό annotation, γιατί είχε μπερδευτεί με τις πολλές γραμμές, θέλουμε να βάλουμε το 3. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη μνήμη μας 1, 2, 5, 4. Βλέπετε ότι το 2 είχε χρησιμοποιηθεί πριν από ένα χρόνο, το 1 πριν από 2 χρόνους, το 5 πριν από 3 χρόνους και το 4 πριν από πολλούς χρόνους. Άρα, στο 4 θα κάνουμε την αντικατάσταση, βάζουμε το 3 και έχουμε page fault. Στη συνέχεια, έχουμε πρόσβαση στο 4. Ομοίως πάλι, κοιτάμε. Γιατί δεν υπάρχει το 4, άρα πρέπει να αντικατασταθεί κάτι. Τι θα αντικαταστήσουμε, για να δούμε, έχουμε ή 1 ή 2. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε, έχουμε αυτό εδώ τον πίνακα. 1, 2, 5 και 3. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα αντικαταστήσουμε από όλα αυτά.
Για να δούμε. Το 3 πριν από ένα χρόνο. Όχι. Το 2 πριν από 2 χρόνους. Το 1 πριν από 3 χρόνους. Και το 5 πριν από 4 χρόνους. Άρα το 5 αντικαταστά. Σβήνουμε και βάζουμε το 4. Άρα τώρα έχουμε 1, 2, 4, 3. Βρίσκονται στη RAM. Και θέλουμε να βάλουμε και το 5. Πού θα βάλουμε το 5. Ομοίως κοιτάμε ότι το πιο παλιό είναι το 1 που έχει να χρησιμοποιηθεί. Άρα διαγράφει το 1 και τοποθετεί το 5. Συνολικά έχουμε 8 page faults. Διάφορα λοιπόν παραδείγματα. Για να το δούμε. Κοιτάμε λοιπόν προς τα πίσω. Τώρα έχουμε αυτό το reference string. 4, 3, 1, 5 κτλ. Και σημειώνουμε τα page faults. Αρχικά το 4 δεν υπάρχει page fault. Τοποθετείτε το 3 στο κενό, δεν υπάρχει page fault. Το 1 στο κενό δεν υπάρχει page fault. Το 5 στο κενό δεν υπάρχει page fault. Ώρα έχουμε τα πρώτα 4 page faults. Μετά, το 1 υπάρχει. Άρα στο 1 δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε τίποτα. Θέλουμε να βάλουμε το 2. Πού θα βάλουμε το 2? Θα το βάλουμε, κοιτάξτε, έχουμε τις δυνατότητες. 4, 3, 1, 5. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να το βάλουμε. 4, 3, 1, 5. Για να δούμε. Το 4 έχουμε πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσουμε. Το 3 είναι λίγο πιο σύγχρονο, δηλαδή δεν είναι τόσο παλιό όσο το 4. Το 1 την προηγούμενη πρόσβαση χρησιμοποιήθηκε. Και το 5, πριν από 2 προσβάσεις. Άρα βλέπουμε ότι το πιο παλιό είναι στην περίπτωσή μας το 4. Άρα λοιπόν θα αντικαταστήσουμε το 4 που είναι αυτό εδώ και γίνεται 2. Βλέπετε, μπήκε το 2. Το 3 υπάρχει, δεν έχουμε κανένα page fault, δεν σημειώνεται page fault. Θέλουμε να βάλουμε το 6. Ομοίως κοιτάμε ποιο είναι πιο παλιό. Πιο παλιό είναι το 5. List recently used. Όχι πιο παλιό απλώς, πιο έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί από όλα αυτά που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Το 5. Πολύ καλά. Αντικαταστήσουμε το 5. Και το αντικαταστήσαμε. Βάλαμε το 6. Από το 7, ποιο θα αντικαταστήσουμε, ομοίως κοιτάμε το 1. Άρα το 1 είναι το least recently used. Αυτό θα αντικαταστήσουμε. Το αντικαταστήσαμε. 7. Τώρα το 4, καταλαβαίνετε, θα μπει εδώ που είναι το 2. Μπήκε εκεί που είναι το 2. Στη συνέχεια, από αυτά το πιο παλιό είναι το 3. Το 3 είναι σε αυτή τη θέση. Άρα θα αντικαταστήσουμε αυτό που είναι σε αυτή τη θέση. Βλέπετε, έγινε 2. Από αυτά θέλουμε να βάλουμε το 5. Δεν υπάρχει το 5. Θα γίνει page fault. Πού θα γίνει page fault? Πρέπει να αντικαταστήσουμε κάτι. Τι θα αντικαταστήσουμε? Το least recently used. Ποιο είναι? Είναι αυτό το πεδίο. Εδώ που έχω το mouse. Το 6. Κοιτάξτε λοιπόν. Τακ, άλλαξε αυτό και έγινε 5. Στη συνέχεια το 6. Θέλουμε να το τοποθετήσουμε κάπου. Πού θα το τοποθετήσουμε για να δούμε. Έχουμε 4, 2, 7, 5. Το πιο παλιό είναι το 7. Τοποθετείται στο 7. Να, το 7 έγινε 6. Και η διαδικασία συνεχίζεται έτσι. Μέχρι τέρμα. Συνολικά σφάλματα σελίδας 10. Μία άλλη πολιτική αντικατάσταση είναι το ρολόι. Στο ρολόι έχουμε μια, βλέπετε, συνεχόμενη πορεία που ελέγχουμε τις σελίδες. Βλέπετε τα reference bit, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε κάτι έχουμε reference bit ότι έχει χρησιμοποιηθεί και γίνεται ένα και υπάρχει σαν ένα δείξη ρολογίου που κάνει συνεχώς κύκλους, έτσι και αυτό συνεχώς κάνει κύκλους και μόλις βρει τη σελίδα που έχει 0 την αντικαθιστά. Βέβαια την πρώτη φορά που θα το δει το ένα το κάνει 0, οπότε μειώνεται δηλαδή αυτό αυτή η τιμή και όταν το φτάσει ξανά στο 0 τότε σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Ναι, κοιτάξτε, ας πούμε έστω αρχικά είμαστε σε αυτή, έχουμε συνολικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 πλαίσια και θέλουμε να κάνουμε αντιστοίχηση και έρχεται για παράδειγμα η αναφορά να πω ένα. Βέβαια, είναι πολλά τα 7 πλαίσια. Να το κάνουμε ίσως λίγο πιο απλό, αρκετά πιο απλοϊκό θα έλεγα. Άρα να κάνω ένα share, ένα whiteboard, να το βρω λίγο.
Βλέπετε, φαντάζομαι, ένα άσπρο παράθυρο αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπετε το άσπρο παράθυρο? Έχω ανοίξει ένα whiteboard. Βλέπετε κάποιο whiteboard? Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έστω έχουμε αυτά τα τέσσερα πλαίσια και έχουμε την αναφορά 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε, αυτό θα είναι ο δείκτης του ρολογιού που θα κάνει συνεχώς κύκλους. Αρχικά πηγαίνει προς τα κάτω, είναι κενό, άρα τοποθετείται το 1, τοποθετείται το 2, τοποθετείται το 3 και το 4. Έχουμε σημειώνω ότι έχουμε page fault. P, 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 P. Οπότε αυτό πήγε όλα κάτω και ξαναγυρίζει από την αρχή, ξαναπηγαίνει πάνω. Εδώ, ξαναέρχεται από πάνω. Και τώρα, μάλλον να βάλω εδώ το 1 για να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Οπότε, έρχεται το 1. Το 1 δεν, εδώ υπάρχει και το reference bit. Εδώ, λοιπόν, στην αρχή όλα όταν γράφονται είναι 1, ότι μόλις γράφτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Διαβάζει το 1, άρα το 1 παραμένει 1 και συνεχίζει παρακάτω, σιγά σιγά σε κάθε κλοκ και θέλουμε να βάλουμε, αυτό λοιπόν δεν έχει page fault, το 5. Αυτό τώρα καθώς πηγαίνει, αυτό το κάνει 0. Και στη συνέχεια, αφού το κάνει 0, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 2. Δηλαδή, μόλις γίνεται 0, σημαίνει ότι είναι υποψήφιο για αντικατάσταση. Άρα φεύγει το 2, θα μπει το 5. Έχουμε page fault. Το 1 υπάρχει. Άρα δεν χρειάζεται να κινηθεί ο αλγόριθμος προς τα κάτω. Και ξανά έχουμε το 2. Πού θα μπει το 2, συνεχίζει. Όταν έχουμε page fault, τότε μόνο κινείται ο δείκτης. Προχωράει προς τα κάτω, το 1 το κάνει 0. Άρα αυτό το 3 θα φύγει και θα μπει το 2. Και έχουμε page fault. Τώρα για να σας βάλω κάτι ακόμα. Για παράδειγμα, εδώ έστω είχαμε 5. Αν είχαμε 5, σημαίνει ότι το χρησιμοποιήσαμε αυτό. Άρα αυτό θα έπρεπε, επειδή χρησιμοποιήθηκε, βέβαια ήταν 1, αλλά επειδή όταν χρησιμοποιείται είπαμε ότι πρέπει να είναι 1, ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Ίσως, για να το δούμε με άλλο τρόπο, αν είχαμε, για παράδειγμα, εδώ που έχουμε το, σε μια άλλη σελίδα που είχαμε 0, αν είχαμε ακόμα μια σελίδα, να το επεκτείνω λίγο το παράδειγμα. Τώρα αυτό το παράδειγμα το φτιάχνω τώρα, δεν το έχω σκεφτεί κάπου, δεν το έχω γράψει. Αν είχαμε, ας πούμε, μια σελίδα 7 και ήταν 0 και ήταν υποψήφια για αντικατάσταση, γιατί είχε 0 και είχαμε πρόσβαση στο 7, αυτό θα γινόταν 1. Δηλαδή, γενικότερα, όταν είναι 1, της δίνει ανοσία ότι δεν θα εκδιωχθεί. Και αυτό συνεχώς πηγαίνει προς τα κάτω, μετά ξεκινάει από την αρχή, προς τα κάτω και συνεχώς, όταν έχουμε page fault, κινείται προς τα κάτω, ψάχνοντας να βρει μια σελίδα που είναι στο 0 για να την κάνει 1. Βασικά, αφαιρεί κάθε φορά που περνάει 1. Λοιπόν, αυτός είναι ο αλγόριθμος. Μπορούμε να συνεχίσουμε όμως με την οθόνη, να δούμε και τις άλλες, τα άλλα θέματα της θεωρίας, όπως το παράδειγμα του Μπελαντή, που όπως είχαμε δει στην αρχή, μπορούμε να έχουμε 3 πλαίσια σελίδες και να έχουμε λιγότερα σφάλματα από ό,τι αν έχουμε 4 πλαίσια σελίδες με 10 σφάλματα. Υπάρχει περίπτωση, άρα λοιπόν, να έχουμε περισσότερα πλαίσια, που κάποιος θα περίμενε ότι θα είχαμε και λιγότερες ασοχίες, αλλά λιγότερα σφάλματα σελίδας, τελικά να έχουμε παραπάνω σφάλματα σελίδας. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο παράδοξο, γι' αυτό ονομάζεται και παράδοξο του Μπελαντή. Κατά ψωση της ιδεατής μνήμης, είπαμε ότι χρησιμοποιείται η επέκταση της RAM που ονομάζεται το swap file και βρίσκεται στο δίσκο. Σε περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτή η επέκταση, τότε ο επεξεργαστής παταλά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου για την αναλλαγή τμημάτων παρά για την εκτέλεση των εντολών.
Και από ένα σημείο και μετά δραματικά πέφτει η απόδοση του συστήματος. Ενώ όσο χρησιμοποιεί το swap file υπάρχει κάποια αύξηση στο βαθμό χρήση του επεξεργαστή, βλέπετε. Από ένα σημείο και μετά, αν έχουμε τόσο πολλές εφαρμογές ανοιχτές που συνεχώς χρησιμοποιούν το swap file, ο επεξεργαστής πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο γιατί προσπαθεί να ικανοποιήσει το input out μέσω του swap file και να φέρει από το swap file κάθε φορά το αντίστοιχο κομμάτι μνήμης στη RAM. Συνεχώς υπάρχει αυτή η μεταφορά δεδομένων από το σκληρό δίσκο στη RAM και πίσω. Και αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει μια μείωση των επιδόσεων. Βλέπετε όσο αυξάνει το επίπεδο πολυπρογραμματισμού, όσες παραπάνω διεργασίες έχουμε στο σύστημά μας, από κάποιο σημείο και μετά μειώνεται το ποσοστό χρήσης του επεξεργαστή. Πώς μπορεί να διορθωθεί κάτι τέτοιο, να έχουμε πιο γρήγορο δίσκο, να έχουμε περισσότερη RAM ή λιγότερες διεργασίες. Κάποιο άλλο στοιχείο που μας απασχολεί είναι το μοντέλο του παραμένοντος συνόλου. Είναι το σύνολο των σελίδων της διεργασίας που ανοίγουν στις πλέον πρόσφατες αναφορές σελίδων. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να έχει η διεργασία π.χ. 50 σελίδες, αλλά συνεχώς χρησιμοποιεί για αυτό το χρονικό διάστημα τις σελίδες 1, 2, 5, 6, 7. Άρα το working set αυτή τη χρονική στιγμή είναι αυτό εδώ πέρα. Σε κάποια άλλη χρονική στιγμή βλέπετε εδώ ότι είναι το working set 3, 4. Δηλαδή μόνο οι σελίδες 3 και 4 χρησιμοποιούνται. Και πού μας απασχολεί το working set, μας βοηθάει στο να μην έχουμε όλη τη διεργασία κάθε φορά φορτωμένη στη RAM, να έχουμε επιλέξει τις σελίδες που αυτές μόνο θα έχουν αντιστοίχηση με αντίστοιχα block στη RAM και θα έχουμε τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος. Άρα δεν θα έχουμε όλη τη RAM που απαιτεί η διεργασία. Παρακολουθεί το παραμένον σύνολο κάθε διεργασίας, το λειτουργικό σύστημα και θα πρέπει να εκχωρείται ικανός αριθμός πλαισίων για την εξυπηρέτησή του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τοπικότητα τη θυμόμαστε και από την αρχή των κοινωνικών υπολογιστών, χρονική και χωρική τοπικότητα και όλα αυτά συνδέονται και με το παραμένον σύνολο. Βλέπουμε ένα άλλο γράφημα όπου όσα πιο πολλά πλαίσια σελίδας δίνουμε, τόσο μειώνεται ο ρυθμός σφαλμάτων σελίδας και αναλόγως που βρίσκεται, εμείς θέλουμε να είναι στο μέσο διάστημα, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερο ρυθμό πολυπρογραμματισμού στο σύστημά μας, να έχουμε αρκετές διεργασίες. Δηλαδή, ούτε να δίνουμε πολύ λίγα, εδώ, σε αυτό δίνουμε πολύ λίγα πλαίσια σελίδων και συνεχώς έχουμε swap file, άρα η διεργασία καθυστερεί πάρα πολύ, ούτε να δίνουμε πάρα πολλά πλαίσια σελίδας, γιατί σε περίπτωση που θέλουμε να εκτελέσουμε και κάποια άλλη διεργασία, θα υπάρχει πρόβλημα. Θέλουμε ιδανικά να είναι στη μέση κατάσταση. Η σελίδα συνήθως είναι 4 kilobyte, βέβαια μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερες σελίδες. Για παράδειγμα, ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος υποστηρίζει huge pages, μεγάλες σελίδες, και αυτό για να μην υπάρχει το πρόβλημα της διαχείρισης πολλών σελίδων, άρα θέλουμε πολλούς πίνακες και ούτω καθεξής. Όσο πιο μεγάλη η σελίδα είναι, τόσο μικρότερο έχει το διαχειριστικό μέγεθος του πίνακα. Άρα, θα πρέπει όμως να σκεφτόμαστε και κάποια άλλα θέματα, όπως αν έχουμε μικρό μέγεθος σελίδας, έχουμε λιγότερο ποσό εσωτερικού κατακαιρματισμού, απαιτούνται περισσότερες σελίδες σαν διεργασίες, μεγαλύτεροι πίνακες, μεγαλύτερο μέρος της μνήμης καταλαμβάνουν οι πίνακες και η δευτερεύουσα μνήμη σχεδιάζεται να μεταφέρει αποτελεσματικά μεγάλα blocks δεδομένων. Γι' αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση το να επιλέξουμε το μέγεθος σελίδας. Υπάρχουν και πολλαπλά μεγέθη σελίδων. Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν μόνο ένα μέγεθος σελίδας. Βέβαια, υπενθυμίζω, όπως σας είπα πριν, ότι στο FreeBSD το έχω δει, ο πυρήνας έχει τη δυνατότητα να έχει μεγάλες σελίδες, μεγαλύτερες σελίδες από ό,τι δίνει στις διεργασίες. Και γιατί τα περισσότερα κομμάτια του λειτουργικού συστήματος, του kernel, δεν χρειάζονται να μεταφέρονται στο swap file, γιατί δεν γίνεται. Είναι τα γνωστά page faults που προκαλούν panics. Και γι' αυτό το λόγο
έχουν συνήθως πολύ μεγαλύτερα μεγέθη. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος σελίδας, βλέπετε εδώ ο ρυθμός σφαλμάτων σελίδας, αυξάνεται από ένα σημείο και μετά μειώνεται. Ενώ όσο έχουμε κατανεμμένα πλαίσια σελίδας, βλέπετε ο ρυθμός σφαλμάτων μειώνεται. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές αντικατάστασεις, ολικές και τοπικές στρατηγικές. Όπως και αντικατάσταση είναι τοπικό, που είναι μεταξύ μόνο της ίδιας της διεργασίας, ή ολικό που κοιτάει όλο το σύστημα και επιλέγει ενδεχομένως και σελίδες από άλλες διεργασίες. Η τρόπη ανάθεση είναι σταθερή ανάθεση, όπου κάθε διεργασία έχει ένα φίξ αριθμό, π.χ. 50 σελίδες, ή μεταβλητή ανάθεση, όπου διεργασία καθώς εκτελείται, το λειτουργικό σύστημα αποφασίζει αν θα τις δώσει, θα τις προσθέσει και άλλες σελίδες ή θα τις αφαιρέσει άλλες σελίδες. Βέβαια, είναι τα πλαίσια, θα τις δώσει πλαίσια RAM ή θα τις αφαιρέσει. Βλέπουμε τους διάφορους τρόπους. Βέβαια, σε περίπτωση που έχουμε ολική αντικατάσταση, δεν έχουμε σταθερή ανάθεση. Σταθερή ανάθεση συνδέεται ή με τοπική αντικατάσταση ή με μεταβλητή ανάθεση. Γιατί δεν γίνεται ολική αντικατάσταση. Γιατί αν πούμε κάθε διεργασία έχει, παράδειγμα, 50 πλαίσια, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από άλλη διαδικασία τα 50 πλαίσια, γιατί θα έπεφτε στα 49 που είναι άκυρο. Γι' αυτό δεν γίνεται ολική αντικατάσταση. Είναι διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Σταθερή ανάθεση, για παράδειγμα, μεταβλητή ανάθεση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τεχνικής, σχετικά με την εκαθάριση, πότε θα πρέπει να γραφτεί στη δευτερεύουσα μνήμη, όταν demand, όταν το απαιτήσει το λειτουργικό σύστημα ή όταν ζητηθεί το πλαίσιο από το λειτουργικό σύστημα. Προσωρινή παύση διεργασίας, μεγαλύτερες διεργασίες και ακολουθούν κάποιες ασκήσεις που θα ήταν καλό να τις κοιτάξετε. Έχουν και τις επιλύσεις τους, όπως βλέπετε, γιατί είναι εν δυνάμει και θέματα που θα κληθείτε να λύσετε, θέματα εξετάσεων. Σε αυτό το κομμάτι, εδώ ολοκληρώνεται η διάλεξη 9. Έχουμε λίγα ακόμα λεπτά, όπου μπορούμε να δούμε θέματα σχετικά με με εργαστηριακές ασκήσεις. Για παράδειγμα, στο εργαστηριακό φυλάδιο 12, έχετε να υλοποιήσετε προγράμματα τόσο σε Φλοιό όσο και σε ΣΥ, όπου χρησιμοποιείτε τις ακολουθίες ANSI και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τοποθετείτε χαρακτήρες μέσα στο πρόγραμμά σας, χαρακτήρες σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και να δημιουργείτε μενού ή άλλα animation. Ακολουθίες ANSI τόσο σε σενάρια Φλοιού όσο σε προγράμματα ΣΥ, συναρτήσεις σε σενάρια Φλοιού. Αυτό είναι το τελευταίο εργαστηριακό φυλάδιο και με αυτό έχετε καλύψει πλήρως την ύλη του εργαστηρίου σχετικά με το POSIX προγραμματισμό και το Φλοιό. Ασφαλώς, δεν πρέπει ποτέ να σταματάτε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε κάποιο θέμα. Υπάρχουν και πιο προχωρημένα θέματα και κάποιος που θέλει να μάθει καλύτερα για το Linux ή να π.χ. ακολουθήσει μια πορεία τύπου sysadmin, διαχείριση συστημάτων, το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσει να στήσει στο δικό του υπολογιστή Linux και κάποιες υπηρεσίες να παρέχει στο τοπικό του δίκτυο, για παράδειγμα κοινή χρήση αρχείων, πρόσβαση σε εκτυπωτή, SSH, FTP κ.ο.κ. Και με το να στήσει αυτές τις υπηρεσίες θα μπορέσει να κατανοήσει το πολύ βασικό κομμάτι, πώς είναι να είσαι διαχειριστής συστημάτων και μετά πηγαίνει και σε πιο προχωρημένες λειτουργίες. Ακολουθίες ANSI σε αυτό το εργαστήριο. Χρησιμοποιεί το αρχείο ANSI Code για Bash Shell. Οι ANSI ακολουθίες επιτρέπουν την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο και με βάση κάποιο χρώμα που έχουμε δηλώσει. Και μπορούμε να σχεδιάσουμε διάφορα μενού και με τις ANSI διεργασίες. Ή να τα αλλάξουμε τα χρώματα. Όπως βλέπετε, εδώ είναι πράσινα όλα. Printf, Bash και Φλοιό.
Σας δίνω βέβαια οδηγίες για τις άνσια ακολουθίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το εργαστήριο. Το Hello World, αυτό το progress bar που είχατε δει, δημιουργείται με τη χρήση ANSI. Συναρτήσει το φλοιό. Σας έχω δείξει τόσα πολλά παραδείγματα από shell scripts και το χαρακτηριστικό που έχουν όλα αυτά τα shell scripts είναι ότι έχουν functions, συναρτήσεις. Πώς δηλώνουν μια συνάρτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δημιουργούμε και να χρησιμοποιούμε συναρτήσεις. Μας βοηθάει στην επαναχρησιμοποίηση του κώδικα και στην δημιουργία ελεγμένων δομικών μονάδων προγραμματισμού που είναι συναρτήσεις, που μια φορά τις δημιουργούμε, τις ελέγχουμε ότι είναι σωστές και συνέχεια μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε ως black box σε άλλα προγράμματα. Αν σε ακολουθείτε σε προγράμματα, βλέπετε εδώ ένα string με διάφορα χρώματα. Αν κάνετε αυτό το printf, Hello Blue World, Hello Blue World. Διάφορα παραδείγματα κώδικα, χειρισμό ώρας στο Unix, θέματα σχετικά με την ώρα, με τους καταλόγους και το τελευταίο κομμάτι, και εκεί ολοκληρώνεται και η λειτουργία του εργαστηρίου, βελτιστοποίηση προγράμματος μέσω ανίχνευσης διαρροής μνήμης. Σας δίνω ένα πρόγραμμα, το οποίο όπως βλέπετε δεν κάνει free, και αν το κάνετε compile, χρησιμοποιώντας μετά το εργαλείο Valgrind, που βρίσκεται στο Zafora, και μπορείτε και εσείς να το κατεβάσετε, δωρεάν είναι, σας κάνει μια ανάλυση του προγράμματος και σας αναφέρει τα προβλήματα, αν να χρησιμοποιήσει την παράμετρο leak check full. Γιατί θα πρέπει όχι μόνο να δημιουργείτε προγράμματα που να λειτουργούν, αλλά να λειτουργούν και σωστά, χωρίς διαρροές, με ασφάλεια. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται και αυτό το φυλάδιο, που θα ήταν καλό να το επιλύσετε. Αν έχει κάποιος μια πορεία, βλέπω σήκωσε χέρι κάποιος, Δημήτρη, είτε στο chat, είτε μικρόφωνο, αλλά καταγράφεται στο YouTube, μπορείς να μας πεις την απορία σου. Αλλιώς, αν το κατέβαζα από ό,τι βλέπω το χέρι, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Και η ώρα είναι η ώρα για το quiz. Θα ανοίξω τώρα το quiz. Ετοιμάστε τις συσκευές σας για να συνδεθείτε. iQuiz. Εν τω μεταξύ, αν έχει κάποιος απορία, μπορεί να πάρει το μικρόφωνο και να μιλήσει όσο ετοιμάζω εγώ το quiz. Ναι, μια ακούω. Απορία έχω. Συγγνώμη, ναι. Εγώ μου σήκωσε το χέρι. Έλα. Στο εργαστηριακό φυλάδιο που μας βάλατε, σε μία άσκηση, έχει το process bar, progress bar, ναι. Που πρέπει να επιλύσουμε. Έχω θέμα με το όταν προσθέτω στο Yacht Sinena με το XPR, μου βγάζει λάθος και μου λέει bad number. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αριθμός. Αν μου έκανε στο chat copy-paste αυτό το EXPR την εντολή, θα σου έλεγα ποιο είναι το πρόβλημα. Συνήθως, όσο άμα θες να μου το κάνεις, θα βοηθούσε. Για παράδειγμα, αν δώσουμε κάτι άσχετο στην 1, θα πει συντάξει error. Αν το δώσουμε έτσι, θα σου πει δεν είναι αριθμός. Αν έχεις κάποιο μια μεταβλητή, ενδεχομένως, μην ξεχνάς, ναι, αυτό που έχεις βάλει, καταρχήν θέλει το backtick. EXPR με backtick, δηλαδή I ίσον backtick, όχι το κατακόρυφο, το απλό το tick, αυτό, το backtick, EXPR, δολάριο I, συν, κενό. Βλέπετε ότι έχω παντού κενά. Προσέξτε καταρχήν ότι έχω το backtick και backtick, κενό, μετά το δολάριο I, πριν και μετά κενό, κενό, πριν και μετά το συν, και εννοείται το ένα έχει κενό τώρα. Σε περίπτωση εδώ πέρα μπορεί το I να μην έχει αρχικοποιηθεί. Πριν κάνεις οτιδήποτε, π.χ. στη δεύτερη γραμμή, κάπου πρέπει να έχεις δώσει I ίσον 0. Για να αρχίσει να υπάρχει αυτός ο μετρητής, πρώτον. Γιατί αν αρχίσουμε να. Δηλαδή, άμα δεν έχω βάλει γιώτα ίσον 0 και δώσω EXPR δολάριο I συν 1, θα σου πει. Εδώ θα μου αναφέρει ένα undefined variable, αλλά σε σένα ενδεχομένως μπορεί να μην το αναφέρει, να σου πει bad number. Μπορεί και αυτό να γίνεται. Δεύτερον,
Εγώ θα έλεγα για να σε βοηθήσει να κάνεις debugging, ακριβώς πριν από το EXPR, βάλει την εντολή, γράψε κάπου για logs debugging, iota value, και να το κτυπώσει έτσι μέσα σε αγγείλες. Οπότε, δες αυτό μέσα σε αγγείλες, αν είναι αριθμός ή όχι. Μάλλον δεν θα είναι αριθμός. Ή θα είναι κενό. Δηλαδή, ή θα σου εκτυπώσει κάτι όπως θα λέει I value και στο τέλος θα βρεις έτσι, που σημαίνει ότι ήταν κενό το δολάριο I, δεν είχε καθόλου τιμή, ή θα δεις ενδεχομένως κάτι άσχετο, ένα string μπορεί, που δεν είναι αριθμός. Άρα, για logs debugging, βάλε echo I value δολάριο I, αυτό ακριβώς, και αν δεν το βρεις, στείλε μου το κώδικά σου με email και θα σου πω το πρόβλημά σου. Πάντως, θα πρέπει να εκτυπώνουμε διάφορα μηνύματα που να μας βοηθούν, όπως αυτό, και θα μας πει, όταν έχουμε bad number, θα μας πει γιατί είναι bad number. Θα σου πει τι τελικά είναι αυτό που πας να προσθέσεις. Μήπως αυτό, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αριθμός. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Start game, άρα Δημήτρη στείλε μου email αν έχεις πρόβλημα με τον κώδικα για να το δω το bad number. Εκτός αν θες μετά το quiz να παραμείνεις στο Zoom όπως και οι άλλοι και να κάνουμε και live debugging εκτός YouTube βέβαια για να το βρω το λάθος αυτό. Άρα λοιπόν κάτσε εσύ, αν είναι στο Zafora θα συνδεθώ στο Zafora με το live debugging να δούμε ακριβώς το πρόβλημα και μπορείτε και οι άλλοι να το βρείτε αυτό το πρόβλημα. Άρα συνδέεστε εδώ. Δημήτρη, όταν τελειώσει το quiz, απλώς να πάρεις το μικρόφωνο να μου πεις ότι θα ήθελες να το δούμε για να μην κλείσω το session. 12 δευτερόλεπτα, συνδέεστε σε αυτή τη σελίδα. Η καταγραφή θα σταματήσει σε αυτό το σημείο για το YouTube. Καλή επιτυχία να έχετε και περιμένω εγώ, παραμένω μαζί σας. Οπότε σταματάω τώρα την καταγραφή.